Μας τον εαυτό σου. Σήμερα. Όχι. Εμείς αποφασίσαμε για σένα. Παρόλο που δεν είδαμε τον σούπερ καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή. Αυτόν που θα μας αφήσει άφωνος. Αλλά επειδή υποψιαστήκαμε ότι κάτι μπορεί να έχει, πέρασε στην οκτάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φόντι. Θυμάμαι κάποια στιγμή, σε κάποια φάση που ήρθες και σου έλεγα ότι τα γυρίσματα της φωνής σου θυμίζουν λίγο τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το είδαμε πάρα πολύ θετικά αυτό το πράγμα. Έκανες λοιπόν μια καλή οντισιόν σήμερα. Όχι τόσο καλή όμως, Φώτη μου. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Βασικά εντάξει, πιστεύω ότι έχω δίκιο. Αλλά εντάξει. Τι να κάνω. Αλέξανδρε. Συζήτησαμε πάρα πολύ γιατί έχεις άτομα στους τέσσερις μας που σε πιστεύουν πολύ. Εγώ είμαι ένα από αυτά τα άτομα, Αλέξανδρε. Και θύμωσα πάρα πολύ σήμερα μαζί σου. Περίμενα σήμερα να τους διαλύσεις όλους. Προσπάθησα γενικά να κάνω. Δεν προσπάθησες αρκετά. Γιατί έπεισες μόνο εμένα την πρώτη φορά και σήμερα, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, κανέναν. Δεν πήρες ούτε ένα ναι. Ίσως δεν έπρεπε να έρθω ξανά. Γιατί δεν έπρεπε να έρθω, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εντάξει, εφόσον απέτυχα, πέτυχα, τέλος. Θεωρείς ότι ήταν λάθος να έρθεις στο X-Factor? Μάλλον. Αγκαλιά θα σε πάρω. Χρειάζεται. Θέλω πολύ, ρε, με αυτό, γι' αυτό. Και... ό,τι μπορούσα έκανα. Δεν μπορώ να κάνω κονοτούμπες. Αλέξη, όλο αυτό τον ενθουσιασμό που νιώσαμε στις οντισιόν μαζί σου, όλα αυτά που σου είπαμε τότε, σήμερα τα πέταξε στα σκουπίδια. Αλλά... εγώ πιστεύω ότι έχεις κάτι. Όλοι μας το πιστεύουμε. Πάμε να σε κρατήσουμε στην οκτάδα. Ευχαριστώ. Έχουμε 4 άτομα. Υπάρχουν ακόμα 2 θέσεις στην οκτάδα. Για εσάς τους 4 έγινε της τρελής εδώ. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να σας φέρουμε και τους 4 μπροστά μας ξανά. Για να μας ξανατραγουδήσετε. Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά κάτω απ' τον ίδιο ουρανό και μας ξυπνά η στενά χωριά. Και λέει βραχνά, φταίμε κι οι δυο. Ξέρεις τι, Γιώργο, ξέρεις τι έχει αυτός. Έχει το πιο straight, clean voice. Αυτός έχει καλύτερο πακέτο. Εδώ είναι η διαφωνία μας. Γιώργο. Εγώ τους δέχομαι. Ήμουν ανάμεσα. Κωνσταντίνε. Ενώ, όπως είπε και ο κύριος Λεβέντης, είσαι μουσικός, είσαι και καλός τραγουδιστής, δεν έχεις αυτή τη μαγεία που χρειάζεται το X-Factor. Ξεκίνησες να τραγουδάς το μισό τραγούδι με τα χεράκια δεμένα, αποφασίσαμε ότι δεν είσαι στην οκτάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτός που περνάει στην επόμενη φάση είναι... είναι ο Γιώργος.
Πάμε τώρα για την ψυχή που λέγαμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό, ε. Είμαστε και φίλοι, λέω, θα μέναμε οι δυο μας. Είστε φίλοι, ε. Είμαστε και φίλοι. Παίρνεις την 8η θέση. Καλά, ρε παιδιά. Φέτος έχουμε τα καλύτερα κουλ που έχουμε δει. Έχει ξαναγίνει αυτό. Πάμε την οκτάδα. Εγώ 7 και για την 8η θέση έχω 9 υποψηφίους. Βγάλαμε τα αποτελέσματα ή θα μένω στην τελική οκτάδα. Κόπηκες. Πέρασες τους 20. Πέρασες. Η κυρία Γκαγκάκη, αν θυμηθούμε καλά, ήταν 100 κιλά. Να μην αναφερθούμε και αυτά και όλα τα άλλα. Αφήστε τη ζωή μου στη Νέα Υόρκη για τούτο. Μας είχατε ενθουσιάσει στις οντισιόν και εδώ πέρα ακούμε μία μέτρια πρόβα. Oh my gosh. Δεν δώσαμε το καλύτερο μας αυτό.